δώστε μου παρακαλώ μια εικόνα, τι συμβαίνει στη Μόρια και στα άλλα κέντρα όπου έχετε παρουσία. Λοιπόν, η κατάσταση τα τελευταία χρόνια δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Μπορεί να έχει λίγο ξεχαστεί το θέμα στα ελληνικά μέσα, γιατί υπήρχαν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα, αλλά μειώθηκαν και οι ροές. Αλλά τα τελευταία διάστημα, επειδή οι αριθμοί των ανθρώπων που φτάνουν στην Ελλάδα, είτε μέσα από τα νησιά, είτε μέσα του Έδρου, αρχίζουν πάλι να αυξάνονται. Και φτάνουν αριθμούς που είχαμε την περίοδο της μεγάλης προσφυγικής ροής, το 2015 και το 2016, αρχίζει να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει επιτέλους να μην το βλέπουμε ως ένα θέμα που έχει γίνει πλέον συνήθεια, αλλά ως μια ανθρωπιστική κρίση, γιατί η κατάσταση σε όλα τα νησιά που ενέρχονται ανθρώπους, και αναφέρομαι στη Λέσβο, στη Σάμο, στη Χίο, τη Λέρα, τη Λεκμό, είναι πάρα πολύ άσχημη, πάρα πολύ σοβαρή. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε για την πόλη και έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αρχικά να σας πω ότι η Σάμος, η οποία έχει υποδομέ για 635 ανθρώπους, αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 5.000. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η αριθμή είναι. Και τι σημαίνει αυτό, να καταλάβουμε. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι. Να μην το δούμε μόνο σαν αριθμή, ότι πρώτα απ' όλα αυτοί είναι άνθρωποι και ότι και οι υποδομές που υπάρχουν για τους ανθρώπους, δηλαδή δεν υπάρχει υποδομή που είναι για πάνω από 100 άτομα, και μια τουσία που είναι για πάνω από 200 άτομα, καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες και υγιεινής και διαβίωσης και κανονικής ζωής, τουλάχιστον αυτό που θα πρέπει να παρέχουν σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν προβλέπεται. Στη Μόρια, κύριε Στραβαρίδη, πώς είναι τα πράγματα? Στη Μόρια, οι υποδομές είναι για περίπου 3.000 ανθρώπους και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 10.000 άνθρωποι. Περίπου 1.500 ανθρώπων ευάλωτων ομάδων τις τελευταίες δύο μέρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί το πρόβλημα. Ενώ εμείς βέβαια δεν γνωρίζουμε και ποιες είναι οι συνθήκες, μάλιστα που είναι. Θα απλά από την μια περιοχή σε μια άλλη, στην οποία πάλι δεν πληρούνται οι προποθέσεις σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Απλά μεταφέρουν το πρόβλημα από το ένα μέρος στο άλλο. Δηλαδή από το ένα δύσκολο σημείο στο οποίο διαδίνουν οι άνθρωποι, θα πάρουν και κάποιο άλλο, χωρίς όμως να λύσουν τους προβλήματα. Είναι τις τελευταίες ημέρες, όπως ακούγεται, αυξημένες οι ροές από την Τουρκία. Ναι, το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, οι αριθμοί έχουν ανεβεί, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο καταγράφεται, γιατί υπάρχουν καταγραφές στους ανθρώπους πράγματα, αλλά είναι σίγουρα αυξημένες. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι οι αριθμοί πλέον που βρίσκονται στα νησιά φτάνουν πολύ κοντά στους αριθμούς τους οποίους είχαμε το 2016. Με τη διαφορά όμως, στο 2015 και το 2016 ο κόσμος έμενε για λίγες μέρες, οπότε ουσιαστικά δεν ασχολούνταν κανείς με τις συνθήκες διαβίωσης. Ενώ τώρα οι άνθρωποι φτάνουν και εγκλωβίζονται και γνωρίζουν κάποιοι από αυτούς μένουν πάρα πολλοί μήνες και χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ διαφορετικές συνθήκες. Πού οφείλεται, κύριε Στραβαρίδη, αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι το 2015 κατάφερναν μέσα σε ένα τριήμερο, όπως λέτε, να φύγουν, ενώ σήμερα εγκλωβίζονται εκεί? Δεν υπήρχε συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, ήταν ανοιχτά τα σύνορα, υπήρχαν πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές που δεχόντουσαν τον κόσμο αυτό. Και από ένα σημείο και μετά, στις αρχές του 2016, σταμάτησε να έχουν ανοιχτά τα σύνορα. Υπήρχε η συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, η οποία όμως, όπως έχετε διαπιστώσει τα τελευταία 3,5 χρόνια που είναι σε εφαρμογή από τις 20 Απριλίου του 2016, δεν έχει βοηθήσει σε κάτι. Ουσιαστικά δηλαδή οι ροές συνεχίζονται, οι άνθρωποι συνεχίζονται στην ίδια κατάσταση και όλη αυτή η επιθυμία και ο στόχος που έχει επιτεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περιοριστεί το πρόβλημα δεν έχει καταληφθεί, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού έρχονται οι άνθρωποι. Γιατί αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες και δεν υπάρχει μια συνολική απόφαση στην οποία πρέπει να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε να θυμάμαι το τελευταίο κομμάτι. Δηλαδή, οι συνθήκες πρέπει να διορθωθούν και να βελτιωθούν και να βλέπουν σε ένα γενικότερο πρόγραμμα και στα μέρη στα οποία βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και τα οποία αναγκάζονται να φύγουν. Γιατί, αληθικά θα σας πω, οι αριθμοί των ανθρώπων που έρχονται, γιατί πάρα πολλοί έχουν μια διαφορετική εικόνα ή δεν γνωρίζουν, στην τελευταία περίοδο θα σας πω ότι το 42% είναι άνθρωποι από το Αφγανιστάν,
επειδή εμείς έχουμε την ευκαιρία, δουλεύουμε σε 24 χώρες αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, να δουλεύουμε και να εργαζόμαστε πέρα από την Ελλάδα και τη Κίνα τα τελευταία χρόνια τόσο μεγάλη, και σε αυτά τα μέρη. Αυτό δεν βλέπω τις συνθήκες και από πού προσπαθούν να φύγουν απλά. Ναι. Στην πλειονότητά τους παραμένουν Σύριοι πάντως, έτσι. Όπως τους βλέπετε εσείς, υπάρχει διάθεση από πλευράς τους να μετακινηθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα, στα κέντρα φιλοξενίας? Θέλουν να φύγουν από εκεί δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Κοιτάξτε, για κάποιον άνθρωπο που έχει ξεκινήσει ένα ταξίδι πριν από 10 μέρες ή πριν από 3 μήνες, 4 μήνες, αναλόγως με την οικονομική δυνατότητα που είχε για να φτάσει από το Αφγανιστάν ή από το Ιράκ ή από τη Συρία, ο στόχος είναι να βρεθεί σε ένα ασφαλές μέρος, εκεί να μπορεί να έχει μια ελπίδα σε μια εξωτροπή ζωή. Συνήθως μπορεί να είναι αυτό η αφορμή ένα μέλος της οικογένειάς του ή κάποιος γνωστός συγγενής, γείτονας, ο οποίος έχει βρεθεί κάπου αλλού. Και η Ελλάδα δεν είναι ο στόχος τους, γιατί κάθε τελευταία χρόνια λόγω της τιμής που υπάρχει, τη τιμή δυνατότητα απορρόφηση του κόσμου σε εργασίες στην χώρα, δεν είναι ο στόχος τους να μείνουν εδώ. Και απλά είναι ένα μέσο που περνούν ως τράνζιτ για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Απλά αυτά πίστα στη χώρα, φέρνουν σε μια κατάσταση εγκλωβισμού, με ένα μάθημα. Οπότε αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κάποιο άλλο πλάνο. Απλά βρίσκονται εδώ, ελπίζοντας ότι από εδώ και πέρα και σκεφτούν ότι είναι άνθρωποι πολλές φορές που δεν έχουν δει καν θάλασσα τη ζωή τους. Και ξαφνικά βρίσκονται σε μια βάρκα, όλη την αμυντικότητα που υπάρχει. Και όλα αυτά είναι βέβαια το άνθρωπο τους και το φόβο τους. Οπότε σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ο στόχος τους να μείνουν στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα της υπηρετικής Ελλάδας. Θα πάει κάποιος κόσμος στην υπηρετική Ελλάδα, πρέπει να αποδοχθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρύτερο πλάνο. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο να λέμε κάποια πράγματα λίγο θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να δούμε όλη την ιστορία συνολικά και όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, λέει, να φτιάχνουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή για να πάνε σε κάποια άλλη περιοχή από τη Λέσβο. Υπάρχει τόσο πολλή κόσμο, υπάρχουν 25.000 άνθρωποι στην Ιταλία σε υποδομές που είναι για λιγότερο από 10.000. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. 25.000 άνθρωποι στα 4 νησιά που μου αναφέρατε, έτσι. Στα 5 νησιά. Στα 5. Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κος και Λέβος. Αυτή υπάρχει κέντρα υποδοχής, δηλαδή, οπότε μπορούμε να γίνει κάτι παραπάνω. Τώρα, έχετε εσείς κάποια εικόνα για την κατάσταση που είναι τα κέντρα στα οποία τους μεταφέρουν? Εάν δηλαδή είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους αριθμούς αυτούς. Για τα μέρη στα οποία λειτουργούμε και στα οποία έχουμε υποστήριξη ιατρική, είτε έχει να κάνει με την κλασική ιατρική, είτε έχει να κάνει με την ψυχική υγεία, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας. Αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε μόνο για τα νησιά αυτά τα συγκεκριμένα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε παρουσία, παθιαρή παρουσία. Όπως επίσης και την Αθήνα που έχουμε κάποια κέντρα μέσα στην πόλη. Από εκεί και πέρα όμως για τα υπόλοιπα μέρη, αυτό που μπορούμε να πούμε υπέξυχα είναι ότι το να διαμείνει κάποιος σε μια σκηνή μπορεί αυτή την περίοδο να μας φάνηκε φυσιολογικό, γιατί έχουμε συνηθίσει το ένα καλοκαίρι με και να διαχειριστεί, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει το ελάχιστο απαιτούμενο νερό για τον κάθε άνθρωπο, γιατί είναι για να καταλάβετε σε έκτακτες ανάγκες τουλάχιστον 5 λίτρα την ημέρα. Και από εκεί και πέρα, σκεφτείτε ότι ο καιρός σιγά σιγά θα κρυώνει, θα χαλάει και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι συνθήκες διαβίωσης από ένα σημείο και μετά δεν είναι τόσο απλές. Ας ζητούμε την ισχύ σε μια ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία θα έπρεπε να έχουμε πολύ καλύτερες υποδομές για να μπορούμε αυτοί οι άνθρωποι να προσαρμοστούν και να μην έχουν ούτε προβλήματα υγείας, ούτε περισσότερα προβλήματα βέβαια ασφάλειας για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μαζί, πάρα πολύ συνοστισμένοι πολλές φορές σε αριθμούς απογορευτικούς και προκαλούμε και τους προβλήματες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στραβαρίδη, για τις πληροφορίες που μου δώσατε.